Χαίρετε. Ένα πολύ σοβαρό βίντεο. Μια φίλη είχε σχολιάσει στα σχόλια και της είπα στείλε μου mail για να το κάνω. Ήδη έχει βάλει τίτλο στα αγγλικά στην επιστολή της COVID-19 social stigma, κορονοϊός και κοινωνικό στίγμα ή κοινωνική απόρριψη. Και ο τίτλος, όπως βλέπετε στα ελληνικά, είναι «Έχω νοσήσει με κορονοϊό και έχω δεχθεί κοινωνική απόρριψη». Θέκλα μου, γεια σου. Την 1η Απριλίου διαγνώστηκα με COVID-19. Στην αρχή μου σοκαρισμένη. Πώς γίνεται να το κόλλησα. Δουλεύω από σπίτι από τις 12 Μαρτίου. Ήσουν δηλαδή σε καραντίνα όπως όλοι μας. Αφού μόνο μια φορά βγήκα από το σπίτι στην καραντίνα για σούπερ μάρκετ με μάσκα και 2 ζευγάρια γάντια. Είμαι μονογονιός, άρα ο φόβος του να μην κολλήσω το παιδί μου ήταν τεράστιος. Αυτό που έζησα δεν ήταν γρίπη. Είχε μέρες που ήταν εύκολες, αλλά είχε και 4-5 μέρες που δυσκολεύτηκα. Εδώ θέλω να σας πω ότι έχω μιλήσει και με άλλες φίλες από το κανάλι, η οποία η μία είναι στο Λονδίνο, η άλλη είναι στη Νέα Υόρκη. Δεν είναι πρόσωπα που σχολιάζουν συχνά. Δεν είναι πρόσωπα που σχολιάζονται να ξέρετε ποιες είναι, οι οποίες μέσω email και facebook μου έχουν γράψει ότι πέρασαν πάρα πολύ δύσκολα όταν νόσησα με κορονοϊό και η μία και η άλλη, και μάλιστα η μία χρειάστηκε να διασωληνωθεί κιόλας. Άρα αυτό που λέει η φίλη ότι αυτό που έζησα δεν ήταν απλή γρήπη. Είχε μέρες που ήταν εύκολες, αλλά είχε και 4-5 μέρες που δυσκολεύτηκα. Μία από τις φίλες από αυτές που μιλούσα είχε 20 μέρες που δυσκολεύτηκε. Πάρα πολύ. Ακολουθώντας τις οδηγίες από το Υπουργείο, ενημέρωσα την οικογένεια, τη δουλειά μου και τους γείτονες και κάπως έτσι βρέθηκα αντιμέτωπη με κάτι που δεν με προετοίμασε κανένας. Την αντιμετώπιση του κόσμου και το κοινωνικό στίγμα. Όταν χρειάστηκα φαρμακευτική αγωγή να μου φέρουν σπίτι, πολλά φαρμακεία, μόλις τους ενημέρωνα ότι είμαι ασθενής με κορονοϊό, μου έλεγαν ότι δεν κάνουν delivery και μου το έκλειναν. Ακόμη και τα φαρμακεία. Οι γονείς μου το έκρυβαν από τη γειτονιά και τους συγγενείς. Βρέθηκαν αντιμέτωποι με ανθρώπους που μου είπαν ευθέως ότι θα έπρεπε να μας κλείσουν κάπου μακριά όλους εμάς, σε μια σύγχρονη σπιναλόγκα, για να μην μολύνουμε τους υγιείς. Κάποιους άλλους που είπαν να σας σύρουν στη θάλασσα, σαν αφού θα πεθάνετε anyway. Να σας ρίξουν στη θάλασσα, αυτός άλλος θα πεθάνετε. Κάποιους άλλους που μου είπαν, χωρίς παρεξήγηση πάντα, εντός εισαγωγικών, ότι θα έπρεπε στην τηλεόραση να ανακοινώνονται τα ονόματα μας και η περιοχή που μένουμε. Κάποια άλλα πικρόχολα σχόλια του στυλ, φαντάζομαι ποιον πήγε αυτή η γυναίκα που είναι χωρισμένη και την κόλλησε κορονοϊό. Φίλους εντός εισαγωγικών που όταν το έμαθαν ούτε πειραστικά δεν μου είπαν, απλά με ρωτούσαν ιστερικά, μέσω τηλεφώνου φαντάζομαι, που δεν θα ακολούσα, αν υπάρχει έστω και μία περίπτωση να κόλλησαν. Συναδέλφους που επιστρέφοντας στη δουλειά 2,5 μήνες μετά δεν ήθελαν να τρώνε το μεσημεριανό τους δίπλα μου. Και άλλους που μου είπαν με αναισθησία, μια χαρά ήμασταν, γιατί επέστρεψες, για να μας κολλήσεις? Όλους τους συνωμοσιολόγους, κοβίτιουτς, τους κορονοϊλήθιους δηλαδή, που με αντιμετωπίζουν με δυσπιστία, λες και κάποιος με πλήρωσε να πω ότι είχα το COVID. Όταν με το καλό αρνητικοποιήθηκα, 26 μέρες μετά, και βγήκα από την απομόνωση, δεν θα ξεχάσω μια κοπέλα που πήγαινε βόλτα το σκύλο της και περπατούσε μπροστά μας. Και με κάποιο τρόπο άκουσε τη συζήτηση με τη φίλη μου και μόλις αντιλήφθηκε ότι πέρασα τον κορονοϊό, άρχισε να τρέχει πανικόβλητη. Μπορώ να σου αφηγηθώ πολλά περιστατικά. Είναι άλλωστε απεριόριστη η ανθρώπινη βλακεία. Όντως. Στη ζωή μου όμως έμαθα να βρίσκω το καλό σε κάθε περίπτωση. Γι' αυτό θέλω να σου πω πολλά ευχαριστώ. Γι' αυτό θέλω να πω πολλά ευχαριστώ στους γιατρούς, στους λειτουργούς του Υπουργείου Υγείας, στις νοσοκόμες, στους νοσοκόμους, στους ψυχολόγους. Είναι όλοι αξιοθαύμαστοι και το λειτουργήμα τους θεάρεστο και πολύ δύσκολο. Ευχαριστώ το Θεό και για την εταιρεία που δουλεύω, για τους λίγους πλέον αλλά καλούς φίλους που διάλεξα να πορεύομαι και φυσικά την οικογένειά μου που κατά τη διάρκεια αλλά και μετά ήταν όλοι υπέροχοι. Το COVID φαντάζει πολύ μακρινό μέχρι να γίνει δικό μας πρόβλημα. Με το λίγο που σε γνωρίζω μέσα από το YouTube και το Instagram νιώθω να σε αγαπώ. Αγάπη μου. Αγάπη. Ιστερόγραφο 1. Το τεστ του παιδιού μου ήταν αρνητικό, άρα το παιδί σου ούτε καν κόλλησε. Ιστερόγραφο 2. Όπως είπε ο Νέλσον Μαντέλα, I learned that courage is not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not the one who does not feel afraid, but he who conquers that fear. Όπως είπε λέει και ο Nelson Mandela, έχω μάθει ότι το κουράγιο δεν είναι η απουσία του φόβου, αλλά ο θρίαμβος πάνω στο φόβο. Ο γενναίος άνθρωπος δεν είναι αυτός που δεν φοβάται, αλλά αυτός που έχει κατακτήσει το φόβο του. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φιλενάδα, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ευχαριστώ για αυτή την επιστολή. Αν σε είχα εδώ θα σε αγκάλιαζα και θα σε φιλούσα χωρίς κανένα απολύτως φόβο. Χωρίς κανένα απολύτως φόβο πραγματικά. Σε ευχαριστώ για την επιστολή που έστειλες, γιατί είναι, αφού χρησιμοποίησα αγγλικές εκφράσεις, eye-opener. Μας ανοίγει τα μάτια, διάπλατα, για να δούμε ποιοι είμαστε. Είμαστε μια κοινωνία που από τη μια ακούμε συχνά απόψεις ότι δεν είναι τίποτα σοβαρό, δεν είναι ότι ο κορονοϊός δεν υπάρχει και διάφορες άλλες θεωρίες της συνωμοσίας, τις οποίες διασπείρουν οι COVID-19, όπως πολύ ορθά έχεις αναφέρει. Και από την άλλη είμαστε και μια κοινωνία που τρομάζουμε, φοβόμαστε και προκαλούμε απόρριψη, δείχνουμε απόρριψη στους ανθρώπους οι οποίοι έτυχε να κολλήσουν τον ιό. Απαράδεκτα τα σχόλια που έχεις ακούσει, ειδικά το σχόλιο να δούμε με ποιον πήγε αυτή που είναι χωρισμένη και κόλλησε κορονοϊό. Παράδεκτα σχόλια. Κορονοϊόν μπορεί να κολλήσει ο καθένας. Εντάξει, μπορεί να κολλήσαμε κι εμείς και να μην το ξέρουμε. Ο καθένας μας μπορεί να κολλήσει. Η κοπέλα λέει ότι ήταν από τις 12 Μαρτίου στην καραντίνα, όπως είχαμε μπει όλοι, και πήγε μόνο μια φορά στο σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρουμε πού μπορεί να κολλήσει. Δεν ξέρει κανείς. Η μετάδοση του κορονοϊού είναι πάρα πολύ εύκολη. Και δεν είναι σεξουαλικός μεταδιδόμενο νόσημα που πρέπει να πας με κάποιον για να κολλήσεις. Δεν είναι όπως τον ιό του HIV, για παράδειγμα, ή την υπατίτιδα, την α, τη β, τη γ που κολλιέται. Μπορείς να κολλήσεις μέσω επαφής αίματος με πληγής και η σεξουαλικής επαφής. Είναι πάρα πολύ εύκολο να κολλήσει κάποιος κορονοϊό. Γι' αυτό καθίσαμε μέσα και κάναμε καραντίνα. Γι' αυτό κάνουμε όλες αυτές τις συζητήσεις για το να προστατεύουμε αυτούς και αλλήλους με τα κατάλληλα μέσα. Δεν θα μπω τώρα στη διαδικασία να συζητήσω για μάσκες και μη μάσκες και να αρχίσει από κάτω η συζήτηση των συζητήσεων ως συζήτηση με όλους τους ανθρώπους οι οποίοι ξαφνικά έγιναν ειδικοί επιθεμάτων που δεν είναι ειδικοί. Ο καθένας στην ειδικότητα του. Από τη στιγμή που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, λοιμοξιολόγοι, μας δίνουν κάποιες οδηγίες, έστω και αν αυτές οι οδηγίες αλλάζουν μετά από καιρό, επειδή είναι μια καινούρια ασθένεια που δεν την γνωρίζει κανείς, ακόμη δεν έχει ανακαλυφθεί εμβόλιο, άρα μαθαίνουμε και πορευόμαστε. Κατά τη γνώμη μου, οφείλουμε με σεβασμό προς τον εαυτό μας και τους άλλους ανθρώπους να ακούμε τους επιστήμονες. Η γνώμη μου. Δεν θέλω καμία συζήτηση για θεωρίες της συνωμοσίας κάτω από τα σχόλια. Καμία απολύτως. Καμία. Εύχομαι αυτό να γίνει σεβαστό. Το θέμα αυτού του βίντεο είναι τι βίωσε αυτή η κοπέλα. Και να σκεφτούμε, να κλείσουμε τα μάτια και να σκεφτούμε ότι θα μπορούσαμε να ήμασταν εμείς στη θέση της. Θα μπορούσαμε εμείς να ήμασταν μια γυναίκα μονογονιός, η οποία βρέθηκε να έχει τον κορονοϊό. Η οποία πέρασε μια ασθένεια που λέει δεν ήταν σαν μια απλή γρήπη, 4-5 μέρες ήταν πολύ δύσκολες. Προφανώς νοσηλεύτηκε κιόλας για να λέει για νοσηλευτές, νοσηλεύτριες, γιατρούς, ψυχολόγους. Σκεφτείτε τι φόβο τράβηξε αυτή η κοπέλα για τη ζωή της και για την υγεία της. Τι φόβο τράβηξε για να μην κολλήσει το παιδί της και δόξα τω Θεώ και ευτυχώς που δεν κόλλησε το παιδί της. Πόσο ταλαιπωρήθηκε η ίδια 1η Απριλίου που διαγνώστηκε, που ήταν μέσα στο επίκεντρο του φόβου για την πανδημία 1η Ιουλίου. Επίκεντρο ήταν. 12-13 Μαρτίου κλειστήκαμε στο σπίτι και 2 εβδομάδες μετά ήμασταν όλοι πολύ τρομοκρατημένοι για την καινούργια συνθήκη. Όχι ότι τώρα δεν φοβόμαστε, αλλά το ότι ήμασταν... Οι περισσότεροι ήμασταν πάρα πολύ φοβισμένοι. Σκεφτείτε ξαφνικά να διαγνωστείς με τον ιό, να έχεις ένα μικρό παιδί, να έχεις έγνοια να μην κολλήσεις το παιδί και να έχεις και τον κάθε ένα να κάνει τα σχόλιά του και να σου συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται. Και επίσης, λέει η κοπέλα, μετά από 26 μέρες αρνητικοποιήθηκε, που σημαίνει ότι έκανε τεστ και ξανά έκανε τεστ και δεν ήταν θετική στον ιό. Άρα δεν μετέδιδε τον ιό. Και παρόλα αυτά, λέει, καθώς πήγαινε με τη φίλη της βόλτα, περπάτημα, άκουσε μπροστινή ότι αυτή είχε COVID και τώρα έγινε καλά και άρχισε να τρέχει πανικόβλητη. Σαν πως και έχει χολέρα, έχει κάτι το οποίο σαν πως και δεν το έχει περάσει. Δηλαδή από τη στιγμή που κάποιος γίνει cleared, γίνει αρνητικό το τεστ σου, δεν είναι μεταδοτικός. Αυτό ισχύει για όλες τις ασθένειες. Δεν ισχύει μόνο για αυτή την ασθένεια. Λοιπόν, να σκεφτούμε λίγο τι κοινωνία είμαστε και πόσο, αν μη τι άλλο, πόσο υποκριτές είμαστε όταν από τη μια σκιζόμαστε για το ότι δεν είναι κάτι σοβαρό ο κορονοϊός και αδίκως κάναμε καραντίνα, αδίκως έχει πληγεί η οικονομία, αδίκως μπαίνουν τα μέτρα τώρα κλπ. Και απ' την άλλη, όταν κάποιος αρρωστήσει, του συμπεριφερόμαστε σαν να είναι ο χειρότερος άνθρωπος. Λίγη ανθρωπιά, δεν έβλαψε ποτέ κανένα. Φίλοι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιράστηκες την εμπειρία σου μαζί μας. Εύχομαι αυτό το βίντεο να ακουστεί από ανθρώπους που πέρασαν ή περνούν παρόμοια εμπειρία. Και επίσης αυτό που θέλω να σου πω και σε εσένα και σε άλλους ανθρώπους που έχουν διαγνωστεί με κορονοϊό, είτε νόσησαν είτε όχι, γιατί υπάρχουν και ασυμπτωματικοί, ότι χρειάζεστε οπωσδήποτε ψυχολογική υποστήριξη. Γιατί δεν είναι μόνο το να αρρωστήσεις, δόξα τω Θεώ είσαι καλά, χτυπάω και ξύλα εδώ πέρα και εύχομαι να είσαι καλά και να μην έχεις παρενέργειες στην υγεία σου στο μέλλον. Όμως αυτή η κοινωνική απόρριψη και το κοινωνικό στίγμα πονάει. Πονάει ψυχικά και προκαλεί ψυχικό τραύμα. Άρα καλά θα κάνεις να κάνεις μερικές συνεδρίες με ψυχολόγο για να βοηθηθείς ώστε αυτό να μην σου μείνει σαν μια κατάσταση, ξέρω εγώ, που να βγει σε ένα μετατραυματικό στρες ή κάτι άλλο. Από μόνη της η κοινωνική απόρριψη και από μόνο του το κοινωνικό στίγμα είναι ψυχικά τραυματικό. Εύχομαι να είσαι καλά, να είσαι υγιέστατη και εύχομαι όλοι μας να γίνουμε περισσότερο άνθρωποι και να μην συμπεριφερόμαστε όπως τους αγράμματους, όπως τους απολύτιστους, όπως τους... δεν ξέρω, τι να πω. Την αγάπη μου.